Γεια χαρά σε όλους, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Internet Cafe Simulator 2. Και ίσως είναι και το τελευταίο, καθώς δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Σήμερα θα βάλουμε και κάποια παράνομα πραγματάκια εδώ μέσα στο μαγαζί, BTC Miner και τέτοια. Και έχουμε φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο. Απλά τρέχει στο μαγαζί μετά. Οπότε θέλω να μου προτείνετε κάποια σχόλια παιχνίδια που θέλετε να ανοίξουμε καινούριο μαγαζί. Οπότε σας περιμένω κάτω στα σχόλια να γίνει μια νέα σειρά όπως το Internet Cafe Simulator. Χορηγός για το σημερινό βίντεο είναι η Enemba.com. Στην Enemba θα βρείτε παιχνίδια για όλες τις πλατφόρμες σε πάρα πολύ καλές τιμές. Επίσης θα βρείτε δωροκάρτες για Steam, Xbox Live, Nintendo, PSN, καθώς δωροκάρτες για Roblox και για Fortnite V-Bucks. Για να βοηθήσετε εμένα με τη χορηγία, αγοράστε παιχνίδια με τα links στην περιγραφή. Επίσης τρέχουν και διάφορες εκπτώσεις που θα βρείτε παιχνίδια σε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Και τώρα επιστρέφουμε στο σημερινό μας βίντεο. Μια νέα μέρα ξεκίνησε, guys, εδώ στο Internet Cafe Simulator. Γυναικάρα μου, τι κάνουμε? Εδώ είχα πληρώσει κάτι παλικάρια για να έρθουν να μας αλλάξουν το σαλόνι. Τι έγινε? Μπορούμε να το κάνουμε? Furniture update. Το έχω αγοράσει. Δεν μου φτάνει το budget. Ποιο balance δεν μου φτάνει? Τι 0 ευρώ! Γυναίκα, πού πήγαν τα λεφτά μας? Πού πήγαν τα λεφτά? Ο μικρός πού πήγε? Δεν μπορώ να φάω κιόλας. Χάσαμε το μαγαζί. Τι έγινε, παιδιά? Για καλέ στο σανσέρ. Όπα, εδώ ήταν ο σανσέρ. Τι παίχθηκε μόλις τώρα? Ξεκίνησε πάλι την αρχή του save. Για πάνω εδώ. Άμα έχει γίνει αυτό το πράγμα να ξεκίνησε πάλι την αρχή του save, δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ αυτό δουλεύει? Όχι, δεν δουλεύει αυτό. Το έχουμε κάνει έκρηξη. Άρα δεν έχουμε χάσει το save. Τα λεφτά εμείς γιατί τα χάσαμε τώρα? Το έχουμε κάνει έκρηξη, έχουμε φάει αυτούς εδώ πέρα. Όπως κανονικά έχει γίνει. Που τα είχαμε κάνει εμείς, που μας έχει πληρώσει το μπεγκάρι για να το κάνουμε κιόλας. Μη μου πει έχω χάσει το μαγαζί. Πάμε, παιδιά, να τσεκάρουμε το μαγαζάκι. Ήθελα σήμερα να βάλω BTC Miner. Μην έχουμε τέτοιο άδοξο τέλος. Ο γιος μας δεν είναι εδώ. Δεν είναι καν εδώ. Τι γίνει στην πόλη, φίλε? Μη μου πεις δεν έχω και το μαγαζί. Μη μου πεις ότι ξανάρχισε το μαγαζί την αρχή. Κάντε λίγο στην άκρη. Ζήφτα για όλα. Ο Κώστας πού πήγε? Ο Περικλής είναι εδώ, νάτος. Περικλή, άλλοι πού πήγαν? Ο Γιώργος, ο Κώστας. Τι έγινε, ρε παιδιά? Παιδιά, τα save, το save δεν είχα δει τελείως. Απλώς κάτι γίνει, Μπεγκάρ, τι έγινε? I know everything that happens in this city, man. You are the owner of the new Internet Cafe. Ξεκίνησε πάλι την αρχή, αλλά δεν έχουμε χάσει τα πράγματα. Όπα. Εδώ έχουμε tip box, δεν έχουμε τίποτα. Κάτσε να ανοίξουμε τον ηλεκτρισμό. Εδώ έχουμε arcade, αλλά δεν έχουμε όλα τα arcade. Έχουμε τα arcade. Είχαμε γεμίσει μέχρι εδώ arcade. Είχαμε βάλει κάποια πραγματάκια εδώ. Οι τουαλέτες μέσα είναι αναβαθμισμένες. Οι τουαλέτες είναι αναβαθμισμένες. Τι παίχτηκε τώρα? Τα upgrade είναι. Για να δω πάνω, έχουμε τους χώρους όλους. Τα PC για αυτά. Τα PC μας είναι εδώ. Ένα PC. Είχαμε κι άλλο ένα εδώ. Το οποίο έπεσε κάτω. Έχουμε αυτό εδώ. Εδώ είχαμε κονσόλες όλο γεμάτο. Και είχαμε άλλες τρεις εδώ στη μέση. Έχει μείνει αυτό εδώ πέρα. Τι έχει παιχτεί? Τι έγινε? Έχουμε τα upgrade, έχουμε τα πραγματάκια. Δεν έχουμε όλα. Και έχουμε χάσει τα λεφτά μας. Όλα τα λεφτά μας. Για να δω τι έγινε. Τι παίχτηκε? Έχουμε κανένα μήνυμα, τίποτα, να ξέρω τι έγινε τώρα. Άδοξο τέλος για την επιχείρησή μου. Ήθελα σήμερα να κάνω ένα μεγάλο μπαμ, να κλείσουμε με ένα rig για mining. Και δεν έχω και το χώρο απέναντι. Τι λες, φίλε? Σαν να έγινε reboot όλα. Δεν έχω το save, δεν έχω τους υπαλλήλους μου. Τι έγινε τώρα εδώ πέρα? My cafe. Ενώ έχω όλα τα upgrade, έχω όλα τα item εδώ που βλέπετε. Coloring main. Όπα, χάλασαν οι εφαρμογές. Έχουμε τίποτα στο ίντερνετ, στα email. Τίποτα στα mail μου, τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Δεν θα έχουμε ούτε τα auto-approve ούτε αυτά, έτσι. Ναι. Δεν έχουμε ούτε approve. Τη μέσα της τσούξω λίγο, αλλά πήγανε κάτι σαν όλοι. Ευχαριστώ, κοπελιά. Λίγο να καθαρίσω λίγο εδώ, γιατί είναι very dirty πρώτη φορά. Σαν να έχουν φύγει όλοι, σαν να μην τους πλήρωσα τους υπαλλήλους. Τι παίχτηκε, όποιος ξέρει τι παίχτηκε πραγματικά. Να μου πει. Σαν να μην έχω πληρώσει κανέναν υπάλληλο και απλά τα χάσα όλα, ήρθε μου τα πήραν, κάτι τέτοιο παίχτηκε.
Να και ο αστυνόμος. Εσύ μου λείπες τώρα, φιλαράκο, να ξέρεις. Πάρτο, πάρτο. Πάρτο εδώ. Τι μου κάνετε το μαγαζί, ρε. Πάρτο κι εσύ, ρε. Ήρθε και κλέφτης. Θα με δίνουνε. Ωραία, με ξάπλωσε. Μου ρίξε διπλό. Πόσα έχω? 1500. Πάω να βάλουμε ένα miner. Να δω πόσο κοστίζει το miner. Εδώ μέσα. Και δεν θα έχω και το backpack το μεγάλο, έτσι. Δεν έχω και το backpack. Πάω να πάρω backpack. Για να βάζω τα πράγματα μέσα να μην μας πιάσει ο αστυνόμος. Το luxury. 3000 αυτό, έτσι. Ούτε για backpack λεφτά δεν έχω, ρε φίλε. Είχα 300.000, 500. Πόσα είχα, δεν θυμάμαι στο τελευταίο επεισόδιο. Λοιπόν, πλήρωσε 600 ευρώ να έχουμε έλεγχο και για την αστυνομία. Και έχω βάλει auto approve, να το ενεργοποιήσω και όλο το auto approve. Και έλεγχο για την αστυνομία να μην μας πειράξει. Για να πάμε να πάρουμε τα miner, να μην μιλήσει κανένας. 650. Το πήρα. Μπορώ να το βάλω μέσα. Όχι, δεν έχω backpack. Να το πάμε στα χέρια. Πρέπει να πληρώσω το μπεγκάρ. 100 ευρώ. Έχω. Έχω 800. Μπεγκάρ, έλα λίγο ρε εσύ. Πάρε 100 ευρώ. Άντε. Πού να το χτίσουμε τώρα αυτό. Να το βάλουμε πάνω. Το βάλουμε... Το πάρω από εδώ, μισό λεπτό. Το βάλω... Εδώ δίπλα. Εκεί. Να βάλω και την οθόνη μπροστά να μην φαίνεται. Θέλουμε να βάλουμε κάρτες γραφικών, BTC Miner. Οπότε όσο περισσότερα, τόσα περισσότερα χρήματα θα βγάζουμε. Έλα Elon, ευχαριστώ αγόρι μου. Πάμε να πάρουμε κι άλλα. Αστυνόμος, τι γίνεται εδώ πέρα? Μια κάρτα γραφικών πόσο έχει? Θα πάμε να πάρουμε το backpack όταν να φτάσουμε τα λεφτά. Λοιπόν, μια graphic card. Πόσο κόστιζε? 500. Και αυτό χιλιάρικο. Λίγο δύσκολα θα τα βγάλουμε πέρα. Άμα είχαμε τα λεφτά τα πολλά που είχαμε, εννοείται ότι τα βγάζαμε άνετα πέρα. Φτιάχναμε τούμπανο rig. Αλλά τώρα. Κάρτα γραφικών μία. Που παίρνει πολλές. Βάλτε το δίπλα εδώ, δεν φοβόμαστε κανέναν. Ποιος θα πει τι? Και θέλουμε και BTC. Το άλλο, το τροφοδοτικό και καλά. Ένα χιλιάρικο. Έχω ένα χιλιάρικο ακριβώς. Εγώ έχω κοντρόλ για την αστυνομία. Τι γίνεται τώρα? Δεν σε έχω πληρώσει. Δεν σε έχω πληρώσει. 100 ευρώ σου έδωσα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτόν εδώ δεν τον ελέγχεις. Τον τρομοκράτη γυρνάει με τα ζωμένος μέσα με κριτικά στην πόλη. Φέρει και ένα BTC τώρα. Λοιπόν, δεν πιστεύω να μου κάνει κάτι τώρα αστυνόμος. Γιατί μόλις με έλεγξε. Και αν περάσω μπροστά με το miner, δεν ξέρω. Έχει πάει από εκεί, εντάξει, την γλιτώσαμε. Δώσε, δώσε ένα χιλιάρικο, άλλο ένα BTC, ωραία. Μα γιατί με σπρώχνετε τώρα, ήθελα να ξέρω. Τι σας έχω φταίξει? Αυτό χρειαζότανε. Rig BTC miner, αυτό που το βάζω, δεν το βάζω εδώ πάνω. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχουμε μαζέψει ξανά στα 3.500. Μπορώ να φέρω και άλλη μια κάρτα γραφικών, ελπίζοντας να μην μας πιάσει ο αστυνόμος. Αν και τον έχουμε πληρώσει την υπηρεσία για να μην μας γράψει, αν μας πετύχει. Οπότε θα το δούμε, θα το ρισκάρουμε. Τα ρώτα 3.500 που έχω. Τα ρώτα 3.500 που έχουμε. Δεν θέλω να πάρω ένα backpack, θέλω να πάρω περισσότερο κάρτες γραφικών, ώστε να βάλουμε όσους γίνεται περισσότερες για να βγάζουμε λογικά και περισσότερα χρήματα με το miner. Θα δούμε και τι πρόγραμμα θα περάσουμε για να μπούμε στο miner μέσα, για να αρχίσει να δουλεύει. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει. Το τροφοδοτικό τελικά, για να δούμε αν έχουμε ρεύμα, έπρεπε να πατήσω εδώ. Όπα, το πήρα. Πρέπει να πατήσω εδώ και έχουμε 10,62 κιλοβατόρες. Δεν ξέρω κατά πόσο. Αυτό είναι 100,5 MHz το δευτερόλεπτο. Και έχουμε δύο κάρτες γραφικών. Οπότε όσες περισσότερες κάρτες γραφικών βάζουμε, τόσα περισσότερα coin θα βγάζουμε. Τώρα πρέπει να βάλουμε εδώ ένα miner code. Οπότε, για να δούμε αν δουλέψει. Πάμε κάτω στο PC μας, θα μπούμε στο dark web τώρα. Θα μπούμε στα βαθιά. Λοιπόν,
τώρα έχουμε 3.300 ξανά. Θα κινηθεί λίγο η αγορά, θα πρώτο βραδάκι κάνουμε τις δικές μας δουλειές, ξέρετε. Έχουμε και παραγγελίες, αλλά τα έχουμε χάσει όλα όπως ξέρετε. Εδώ έχουμε κι άλλο. 1, 2, 3, 4, μισό λεπτό. Εσύ γιατί δεν μου το έδωσες τώρα εδώ, περίμενε. Έλα. Ευχαριστώ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 3.800. Δεν βγάλαμε κάτι τρελό, αλλά βγάλαμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, έχουν πάει τουαλέτες όλες. Όλοι μάλλον. Έλα, φιλαράκο μου. 18 ευρώ, εσύ τι έπαιξες, ρε φίλε, ακριβώς. 18 ευρώ. 16 ευρώ στο limitless η κονσόλα και πόσο έκατσε. Ίσα-ίσα, 5 λεπτά. Δεν ξέρω, περίεργα πράγματα. Μάλλον επειδή δεν έχουν παιχνίδια να παίξουν, φεύγουνε. Καθίστε να τους βάλω κάτι ωραία, έτσι, ρε. Και άλλα 200 ευρώ. Βάλε ένα God of War και ένα zombie το Last of Us. Miner. Πάμε στο Miner να δούμε τι γίνεται. Λογικά εδώ πέρα κάτι θα κάνουμε. Ωραία. New job received, λέει. 0 επί η 697 target. Έχουμε ένα κωδικό εδώ πέρα. 3MF. 3, αυτό. The code that can be used for mining είναι. Αυτό το λέει ξανά. Λοιπόν, 3MVZVFF. Μισό το βγάλω μια φωτογραφία, θα το ξεχάσω εγώ. 3 κεφαλαία M. Όχι. 3M. VZ VTA F. Για να δούμε. Το βρήκα. Το θυμήθηκα κατευθείαν. Λοιπόν, είμαστε working. Δύο κάρτες. Και εδώ working με ένα BTC miner λογικά. Αυτό έχει σταματήσει. Γιατί τρέχουμε και σε αυτό, οπότε βγάζουμε και από τις κάρτες. Λογικά και αυτό το ίδιο πραγματάκι είναι. Την ίδια δουλειά κάνει αυτό, απλά είναι rig εδώ και βάζεις περισσότερα. Και αυτό σου βγάζει, είναι έτοιμο σύστημα λογικά. Γι' αυτό κοστίζει και παραπάνω από τις κάρτες γραφικών. Οι κάρτες γραφικών κάπου στα... αυτή κάνει 1000 ευρώ μόνο του. Εδώ βάζουμε όσες περισσότερες, οπότε βγάζουμε περισσότερες αυτό. Πάμε να φέρουμε κανένα κάρτα ακόμα, να το κομπλάρουμε πάνω. Να γίνει δουλίτσα καλή. Τώρα που είναι βραδάκι. Μην κοιτάσαι, τρέχει κάτι. Με έχεις λοκάρει καλά, ε. Δηλαδή όπου πάω, μου φαίνεται ότι θες ξύλωση. Τι είναι αυτά. Ω, φόρτωσε καλή. Στον αέρα. Πάρ' την. Άντε ξάπλα. Δουλεύει κι αυτό. Για να δω λίγο τι γίνεται εδώ. 10 τέτοιο και 150 με 3 τέτοιες. Ωραία. 2. Λογικά παίρνει και άλλη μία. Δεν βρήκα κάπου όμως. Βάλει και αυτό εδώ πέρα, παιδιά. Έλα, δουλεύει. Αυτό είναι στα 10, 75. Ωραία. Εδώ είμαστε στα 250. Και βάλει και αυτό εδώ μπροστά να μην φαίνεται τίποτα. Λογικά εδώ στο κρύπτο τα βλέπουμε. Έχουμε μαζέψει τίποτα εδώ πέρα εμείς. Δεν έχουμε τίποτα εμείς στην ουσία εδώ. Απολύτως τίποτα. Το bitcoin, κοιτάξτε εδώ τιμή. 31.000. Ένα bitcoin να είχαμε, βγάζαμε 31.000 τώρα. Μπαμ, έτσι. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω, δεν θα έχουμε καθόλου. Amount of payment. Όπα, εδώ είναι το exchange, εδώ είναι το πορτοφόλιο. Παιδιά, έχουμε μαζέψει. Πώς έχουμε. 0,0. 36, 50. Έχω 31.000 bitcoin τώρα. Όχι, 31.000 δολάρια σε bitcoin το έχω. Και βγάλαμε κι άλλα. Μπορώ να τα πουλήσω όλα αυτά. Δεν τα πούλησα 31, αλλά τα πούλησα και πήγαμε 17. Πόσα παίρνω, παιδιά. Λοιπόν, είμαστε 4,71. Λίγα πήρα. Έβγαλα, αλλά δεν είδα πόσα έβγαλα. Δεν θα έβγαλα 31. Όπα, ποιος ήταν εδώ. Ποιος είναι, ρε. Έχει φαντάσματα μέσα το μέρος. Δεν ξέρω τι παίζει, δεν του παίχνει πραγματικά. Ό,τι χειρότερο τώρα στο τέλος. Αυτό είναι το amount owned. Δεν έχω ολοκληρώσει ένα bitcoin ακόμα. Γι' αυτό τα πούλησα σε αυτή τη τιμή. Πρέπει. Τώρα πήγε 0,005. Ακόμα δεν είναι συμπληρωμένο ένα. Γι' αυτό δεν πήραμε 31.000 που είναι η τιμή. Στα 200 ευρώ είναι αυτό το 0,07. Αυτό τώρα θα πάει ως 8. Οπότε 0,008. Πάει στα 208 έπαρε. 250 σχεδόν. Θα περιμένουμε λίγο. Μαζεύουμε λεφτάκια από τα συστήματά μας ακόμα. Οπότε θέλω να γυρίσουμε λίγο να δούμε σε λίγο τι θα γίνει. Πώς θα πάρουμε. Λοιπόν, τώρα για να ανέβει ένα bitcoin πρέπει να το έχουμε καιρό αυτό. Έπρεπε να το είχαμε βάλει πιο πριν, αλλά δεν πειράζει. Είδαμε λίγο πώς δουλεύει. Βγάζει λεφτά, αλλά θέλει πολύ mine.
Ακόμα δεν έχω συμπληρώσει ένα bitcoin. Χαλάσαμε και τα προηγούμενα. Αυτό πρέπει να πάει στο 9 για να αλλάξει αυτό. Μετά να πάει αυτό μπροστά το 1. Μετά πρέπει να φτάσει αυτό 9. Οπότε πρέπει να συμπληρώσουν όλα αυτά πίσω για να προχωρήσει και να πάρουμε ένα bitcoin. Οπότε θέλουν πάρα πολύ διαδικασία. Τώρα πείτε μας 23.900. Πουλάω αυτά τα. Τίποτα. Κάνα 200-300. Κάπου εκεί. Όταν πάρεις ένα bitcoin, το πουλάς στα 32. Είναι καλή τιμή. Εντάξει, να το συζητάμε. 25.000 έχω μαζέψει από το 0 που ξεκινήσαμε πάλι σήμερα, δυστυχώς. Αλλά πάω να κάνω ένα τελευταίο bet εδώ. Στο άλογο νούμερο. Όχι νούμερο. Το πράσινο. Θα περιμένουμε ένα λεπτάκι. Να δούμε τι θα γίνει στον αγώνα. Και εδώ θα κλείσουμε μία σειρά μεγάλη που είχαμε στο κανάλι τις τελευταίες εβδομάδες με το Eden Cafe Simulator 2. Και πείτε μου, όπως σας είπα στα σχόλια, τι μαγαζί θέλετε να ανοίξουμε μετά. Θέλετε να ανοίξουμε καφετέρια, θέλετε να ανοίξουμε οτιδήποτε. Πείτε κάτι στα σχόλια, παιχνιδάκια που ξέρετε με μαγαζιά, για να δούμε νέα σειρά σαν το Eden Cafe. Οπότε τώρα περιμένουμε εδώ πέρα μια ανυπομονησία να ξεκινήσει ο αγώνας, ελπίζοντας να βγει πρώτο το πράσινο άλογο. Βάλει κι άλλο ένα bet να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω στο μαύρο. Έχω ποντάρει δύο άλογα, μαύρο πράσινο. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Και έφυγε το μαύρο δεύτερη θέση, το μοβ πρώτη. Έλα, μας ξελασπώσει λίγο το μαύρο, αλλά θα πάρει εσωτερική στροφή το μοβ, οπότε θα φύγει λίγο μπροστά και έρχεται και τρίτη θέση το πράσινο. Μετά από τον πέρασε το κόκκινο στην εσωτερική, τον έκλειψε. Είμαστε δεύτερη θέση, τέταρτη θέση το πράσινο που ποντάραμε. Το δεύτερο πάει, το πρώτο, το μαύρο, πήρε την εσωτερική από το μοβ και πήρε την εσωτερική και το πράσινο από το μαύρο, από το κόκκινο. Μετά πέρασε το μοβ και τώρα περνάει και το μαύρο. Οπότε αυτοί οι δύο μπροστά, ένας από τους δύο τους θέλω να κερδίσει. Ή το μαύρο ή το πράσινο, τους βλέπω ζωηρούς. Έκοψε λίγο το πρασινάκι, αλλά τώρα δίνει ξένα τα γκάζια. Και είμαστε μπροστά δύο τα δικά μας τα άλογα που έχουν ποντάρει. Οπότε ένα από τα δύο θα τα πάρουμε, παιδιά. Και πέρασε ξανά πρώτο το πράσινο που είχα ποντάρει στην αρχή. Οπότε και μόνο πράσινο να πόνταρα, θα κέρδιζα με αυτά τα λεγόμενα που είμαστε τώρα. Χωρίς να είχα να αλλάξει κάτι. Οπότε τερματίσαμε πρώτοι. Πήραμε αρκετά χρήματα. Εδώ πρέπει να παίρνει ένα 500, μισό χιλιάρικο. Τούμπανος αγώνας για ακόμα μία φορά και ξεκινάει καινούριο σε 7 λεπτά. Δεν θα περιμένουμε τώρα. Φράγκλιν μου, χάρηκα για την γνωριμία, αγόρι μου, εδώ πέρα. Ήσουν ωραίος στην αρχή, ειδικά και μετά που βουλάγαμε, ήσουν απέχτης. Δώσε χέρι, πάρε μακέρι. Λοιπόν, πάω στο σπιτάκι να χαλαρώσω. Εμείς θα τα πούμε σε ένα νέο μαγαζί που θα μου προτείνετε εσείς στα σχόλια. Οπότε σας περιμένω. Μέχρι τώρα να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να σας άρεσε η σειρά με το Eden Cafe Simulator. Αν και τώρα για τέλους είχαμε ένα αναπάντεχο πρόβλημα, δεν μας πειράζει. Βάλαμε το miner που θέλαμε και βγάλαμε κάποια χρήματα. Βγάζεις χρήματα, απλά πρέπει να περιμένεις. Αυτό ήταν το συμπέρασμά μου. Οπότε αυτά από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους.